στην υπόθεση πολιτιστική πρωτεύουσα και την υποψηφιότητά μας. Ο Κώστας Ογκούγκος, πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, είναι εδώ. Καλησπέρα κύριε Ογκούγκο, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αισθάνεστε στοχοποιημένος να ρωτήσω πολιτικά, θα παραιτηθείτε, είναι ένα άλλο ερώτημα σύμφωνα με τα όσο ζητάει η παράταξη για να τώρα ή όχι? Νομίζω απάντησε ο Δήμαρχος και η Δημορητική Αρχή. Εκλεγόμαστε για 5 χρόνια, τα διοικητικά συμβούλια τοποθετούνται για το αντίστοιχο διάστημα. Θα έπρεπε να παραιτήσουν στα εκμέρα με οτιδήποτε. Αιτιολογημένα απάντησε και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, δεν υπάρχει και αντίθετο τέτοιο θέμα. Δεν τίθεται πολιτικό θέμα, έτσι. Δεν τίθεται πολιτικό ζήτημα. Συνεδρίασε και η Επιτροπή Διεκδίκηση, παρουσία του Δημάρχου. Καταλήξαμε σε διάφορα συμπεράσματα. Βγήκε και από την πρώτη μέρα μια ανακοίνωση του Δημάρχου που μας καλύπτει όλους και περιγράφει το όλο θέμα πώς εξελίχθηκε. Αλλά μετά από διάφορες καταγγελίες βγήκε και από μένα και τη διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου μια δήλωση σήμερα η οποία αναλύει την όλη κατάσταση. Δεν απαντάει σε ζητήματα σαν αυτά που μπήκαν. Στο πνεύμα της δήλωσης του Δημάρχου, της πρώτης δήλωσης του Δημάρχου, είναι και η σημερινή δήλωσή σας. Νιώθετε πολιτικά στοχοποιημένος? Μπορεί να το αποδώσετε σε εμπάθεια, ας πούμε, των αντιπάλων πολιτικών? Ναι, μια εμπάθεια από αυτή την παράταξη και ειδικά από τον επικεφαλής φάνηκε από πολύ νωρίς. Νομίζω πως παραμονεύα στην κλειδαρότρυπα να αποτύχουμε ίσως για να επέμβουν πραγματικά όλες οι παρατάξεις. Πάντως δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήθελε, ότι ήθελε κανείς την αποτυχία. Όχι, βέβαια, όχι βέβαια, αλλά ήταν μια ανοιχτή διαδικασία, ανοιχτή σε όλους, ανοιχτή μας στήριξε η περιφέρεια, συμμετείχε με απόψεις. Όλοι οι Δήμοι, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι όλων των άλλων, παραχώρηση των πολιτιστικών τους υποδομών αλλά και εναρμόνιση του προγράμματος τα επόμενα έτη και ειδικά το 2021 με το καλλιτεχνικό πολιτιστικό μας πρόγραμμα, κάτι που απαιτούνταν. Όλοι χωρίς, πανεπιστήμια και εγώ. Νομίζω πως είχαμε ένα καλό φάκελο καταρχάς. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μας. Πήραμε αυτό το ρίσκο, βγήκαμε σοφότεροι. Έχουμε αυτή την εμπειρία την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Έχει παραχθεί ένα σημαντικό πολιτιστικό προϊόν. Ο φάκελος φυσικά πλέον θα παρουσιαστεί, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου, του Πολιτιστικού Κέντρου. Έλειπε και η καλλιτεχνική μας διευθύντρια, έφυγε προχθές, δεν μπορούσε να μείνει, για να γίνει και από αυτή κυρίως, που είναι και υπεύθυνη, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση κυρίως του καλλιτεχνικού προγράμματος. Τα υπόλοιπα είναι οικονομικά θέματα και η αξιοπιστία της πόλης να αναλάβει αυτή τη διεκδίκηση. Πράγμα νομίζω που εξηγήθηκε επαρκώς στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Όλες οι πόλεις σαφώς προσπάθησαν. Όλες οι πόλεις το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να συγκρίνεται έτσι. Και εσείς που μετήχατε στη διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλώς, δεν μπορεί να συγκρίνεται. Δεν έχουμε γνώση των άλλων φακέλων. Ναι. Ωστόσο, μπορεί να εκτιμήσετε από τις κουβέντες που κάνατε με τους υπολείπους που βρεθήκατε εκεί από τις 14 πόλεις, πού μπορεί να κριθεί, πού μπορεί να κρίθηκε τελικώς το αποτέλεσμα και γιατί, ας πούμε, να έχουμε τρεις και όχι τέσσερις πόλεις, που ήταν ένα σενάριο που έπαιζε? Αυτό φάνηκε καθαρά. Το τρεις πόλεις ήταν μια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Όλα τα πράγματα έδειχναν τις τέσσερις πόλεις και ο ίδιος ο Υπουργός ανακοίνωσε και παρουσία μας και μάλλον ανάγκασε προηγουμένως στην Επιτροπή να δεχτεί αυτή τη λύση. Γιατί? Να είναι πιο εύκολο το αποτέλεσμα, το τελικό, η τελική? Εντάξει, είναι ένα παρασκήνιο, είναι υποθέσεις, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε κάποιες πληροφορίες, ξέρω για τη διαμαρτυρία ήδη άλλων πόλεων του Βόλου και της Κέρκυρας και ότι θέλουν να το πάρουν μακρύτερα, να το πάνε μακρύτερα στα ευρωπαϊκά όργανα. Εμείς μέσα από τις ανακοινώσεις μας ευχηθήκαμε φυσικά, συγχαρήκαμε και τις τρεις πόλεις για την παραπέρα διεκδίκηση του τίτλου. Εσείς προφανώς δεν πρόκειται να κάνετε κάτι ως πόλη. Ο Βόλος γιατί και πού θα στηριχθεί, δηλαδή? Θα πάει να υποστηρίξει νομικά κάτι χωρίς να έχει τίποτα απολύτως στα χέρια του? Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι υποστηρίζει, καθώς και η Κέρκυρα ή άλλες πόλεις, και ανάλογα θα κινηθούμε. Δεν θέτεται θέμα διαβλητότητας της διαδικασίας, έτσι? Κανένα, δεν κατάλαβα τίποτα τέτοιο. Η διαδικασία αυτή πάρα πολύ κλειστή, δεν μπορούμε να έχουμε γνώση και φυσικά δεν μπορούμε να πράξουμε κάτι αντίστοιχο. Αυτό δεν απλά είναι το ρίσκο. Είναι, ναι. Και εμείς εκφράζουμε μια μορφή στο Υπουργείο Πολιτισμού για αυτή την τακτική του. Και γενικότερα για το θέμα που αντιμετώπισε αυτόν τον ευρωπαϊκό θεσμό. Δεν ήταν, πιστεύω, ο ενδεδειγμένος. Το Υπουργείο Πολιτισμού γενικότερα ή ο Υπουργός Πολιτισμού? Εντάξει, θα αναφερθώ στον Υπουργό Πολιτισμού που στις συναντήσεις μας μάλλον το έδειξε καθαρά. Θέμα εννοείται με τα Γιάννενα ή με το... Όχι, με το θεσμό, δεν εννοώ με τα Γιάννενα. Δεν τον ενδιέφερε δηλαδή, σαν να λέμε, με καθόλου. Θεσμό. Μάλιστα.
Τώρα, τι μένει, επειδή λέτε, αναφέρετε στην ανακοίνωση και είπε και ο Δήμαρχος και με τη γραπτή του δήλωση και χθες, ότι μένει μια παρακαταθήκη. Τι ακριβώς είναι αυτό που μένει και πώς μπορούμε να χτίσουμε και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό που δημιουργήθηκε, γιατί μεταξύ των άλλων ξοδεύτηκαν κάποια χρήματα. Καταρχάς, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Καταρχάς, μένει ένας τεράστιος πολιτιστικός πλούτος που συλλέχτηκε. Καταγράφτηκε. Είναι στη διάθεσή μας και μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε με διάφορες πολιτικές στον τομέα του πολιτισμού που θα χαράξουμε από εδώ και πέρα. Αν και το Πνευματικό Κέντρο έχει μια αξιόλογη πορεία και εμείς το τελευταίο έτος συνεργαστήκαμε και με μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα, με τη Στέγη, με το Ίδρυμα Νιάρχου κλπ. Και νομίζω πως σε καιρούς δύσκολους πήγε οικονομικά, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά νομίζω πως πλέον μπορούμε να ανοιχθούμε περισσότερο στην κοινωνία, μπορούμε να κάνουμε μια θαυμάσια δουλειά στα σχολεία. Είμαστε σε συνεννόηση με την εκπαίδευση, με την κυρία Κομνηνού. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικότερα τη μαθητική νεολαία που συμμετείχε με πάρα πολύ ενθουσιασμό, ενέργεια σαν το αγκάλιασμα του κάστρου ή την εκδήλωση της περασμένης εβδομάδας. Σπάνια συμβαίνουν. Έκαναν το γύρο του κόσμου, θα έλεγα, και της Ελλάδος φυσικά. Έφταναν ή δεν έφταναν αυτά, κύριε Γκου, και επειδή νομίζω ήταν προαπαιτούμενα και ήταν μια κινητοποίηση της πόλης. Η εμπλοκή της πόλης, ακόμα και του μαθητικού δυναμικού, ήταν στο βαθμό που θα έπρεπε, ή είναι ικανοποιητική, γιατί εγώ θεωρούσα ότι θα έπρεπε να ανοίξει πολύ περισσότερο στα σχολεία. Είναι πάρα στο χρόνο που είχαμε, είναι πάρα πολύ ικανοποιητική η συμμετοχή των θεσμών όλων. Νομίζω πως η κοινωνία γενικώς συμμετείχε. Και τουλάχιστον οι εκπρόσωποι της κοινωνίας είχαν μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήταν ρίσκο ο χρόνος, ο λίγος ο χρόνος, ήταν ρίσκο να επιλέξεις να κάνεις μια τέτοια προσπάθεια, μια τέτοια απόπειρα, ξαναλέω, να ξοδέψεις κάποια χρήματα, όταν είχες, ας πούμε, να αντιμετωπίσεις, μου έλεγε χθες ο Δήμαρχος Καλαμάτας μια τηλεφωνική επικοινωνία από το 2011, όντας και τότε βέβαια ο ίδιος Δήμαρχος, είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, δηλαδή το παλεύουν 5 χρόνια. Εκ των πραγμάτων, εμείς δεν είμαστε πίσω σίγουρα από αυτούς. Άξιζε δηλαδή να το ρισκάρουμε, να παλέψουμε. Νομίζαμε μια νέα δημοτική αρχή. Αποφάσισε μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού προσωπικά ο Δήμαρχος και συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα έγιναν στις αρχές του χρόνου. Υπήρχε μια φοβερή πίεση πράγματι χρόνου, αλλά νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε. Ασφαλώς δεν είχαμε αυτή την εμπειρία, όμως κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα. Έτσι γίνεται. Στην πολιτική και στα μεγάλα θέματα. Μάθαμε να διεκδικούμε ως υπηρώτες, κινητοποιήσαμε και την πόλη και την Ήπειρο και τον απόδημο υπηρωτισμό και πλέον είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση να διεκδικούμε από εδώ και πέρα μεγάλα θέματα. Την πολιτιστική πρωτεύουσα μπορεί να την ξαναδιεκδικήσουμε, ας πούμε, για τα επόμενα χρόνια. Η πολιτιστική πρωτεύουσα για κάθε χώρα, από ό,τι βλέπουμε και από τα. Σωστά. Μπορεί να είναι μετά από 15 χρόνια. Κάθε 15 χρόνια τυχαίνει σε κάθε χώρα. Σωστά. 10-15 χρόνια. Λάθη κάναμε. Εσείς δηλαδή να είστε σήμερα σε θέση να πείτε ότι δεν κάναμε αυτό, ή πρέπει να κάνουμε καλύτερα εκείνο. Καταρχάς, ασφαλώς και έγιναν λάθη στην όλη πορεία της διεκδίκησης, στις μεταξύ μας σχέσεις, στη συνεργασία μας με συμβούλους, με φορείς κλπ. Κάτω από την πίεση του χρόνου κλπ. Αλλά νομίζω πως στο τέλος έγινε ένας πολύ καλός φάκελος, ένας ποιοτικός φάκελος, ιδιαίτερα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση μετά από ένα πολύ μεγάλο αγώνα που δώσαμε όλοι. Γνωρίζαμε ακριβώς τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούμε, κύριε Γκόγκο. Συμβουλευτήκαμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Εξοδέψαμε τα λεφτά μας σε κατάλληλους ανθρώπους ικανούς να μας καθοδηγήσουν σωστά. Γι' αυτό είστε βέβαιο σήμερα ότι ήταν οι καλύτερες επιλογές που μπορούσαμε να κάνουμε, δεδομένων των χρονικών στενοτήτων κλπ. Καταρχάς, συμμετείχαμε σε μια συγκέντρωση που είχε κάνει το Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη, υπό την καθοδήγηση του Σπύρου Μερκούρη, που ήταν και πρωτεργάτης όλα αυτά τα χρόνια. Μιλήσανε εκεί πέρα εκπρόσωποι των πόλεων, συνεργαστήκαμε με πρωτεύουσες που είχαν γίνει, με υποψήφιες πρωτεύουσες, αποκτήσαμε μια εμπειρία. Τώρα, επιλέξαμε ένα γραφείο, μάλλον 2-3 γραφεία, που κάναν αυτή τη βασική δουλειά. Νομίζω πως ο φάκελος γράφτηκε από ανθρώπους αξιόλογους. Ήταν αξιολογητές και συμμετείχαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι πολιτιστικές πρωτεύουσες, αλλά παρόμοιους θεσμούς και έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα η κυρία Κοντούρη προσπάθησε, γνωρίζοντας το χώρο αυτό, πλαισιώθηκε από ανθρώπους του πολιτισμού, μάνατζερ στη συγκεκριμένη περίπτωση,
δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, ανθρώπους που εργάζονται και στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης και σε άλλα πολιτιστικά ιδρύματα, και νομίζω πως συντάξαμε ένα ποιοτικό φάκελο και το είπαμε στην Επιτροπή χωρίς πολλές φανφάρες, ναι, και μεγαλεπίβολες εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται όταν έχεις τα λεφτά και τον κατάλληλο χρόνο. Σήμερα δεν μπορείς να πεις ποιες θα είναι οι φίρμες, ναι, ή τα πρώτα ονόματα το 2020. Η κυρία Κοντούρη ήταν παρούσα σε όλη αυτή τη διαδικασία? Ασφαλώς. Εγώ δεν την είδα. Μια φορά την είδα την κυρία Κοντούρη. Η κυρία Κοντούρη ζει μεταξύ Ιωαννίου και ζει στην Αθήνα, έρχεται προσωρινά εδώ. Ήθελε να κάνει μια συνέντευξη, να εκθέσει, να παρουσιάζει το όλο πρόγραμμα. Θα το κάνει σε κάποια στιγμή. Ο φάκελος εμείς θα τον δώσουμε από αύριο στη δημοσιότητα. Θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου και πιστεύω ότι ήδη έχει αποφασιστεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Ο φάκελος έχει συνδυαστεί και με έργα, με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, με τη βιώσιμη κινητικότητα που παρουσιάστηκε σήμερα. Έχουν προγραμματιστεί έργα, θα επιδιωχθούν αυτοί οι στόχοι και φυσικά αυτό θα είναι κάτι θετικό για το μέλλον αυτής της πόλης. Ναι. Αλλά ως προς τα μέλη της Επιτροπής... Θέλω να σας πω πρώτα ένα παράδειγμα. Ναι. Ερχόμενοι από το αεροδρόμιο το Σάββατο μετά την Παρασκευή, βρεθήκαμε και πάλι με τον κύριο Σουέρεφ. Ο κύριος Σουέρεφ μαζί με τον Δήμαρχο είχαν κάνει στα πλαίσια της πολιτιστικής μια συνάντηση με τον Δημήτρη Παντερμαλή, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης. Σχεδιάστηκε από τότε και ήδη είναι στο στάδιο της υλοποίησης μια μεγάλη έκθεση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της Δοδόνης, που τα έχει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, το Αθηνών, αλλά και η Μουσεία του Εξωτερικού. Θα είναι μια μεγάλη χρονική διάρκεια και θα παρουσιάσει και θα εκτεθεί φυσικά στο Μουσείο Ακρόπολης. Θα γίνει η περιοχή μας, η Δοδόνη και τα Γιάννενα και η Ήπειρος γνωστή, και φυσικά αυτό έχει το θετικό αντίκτυπο, αυτή η μεγάλη πλέον ενέργεια που θα γίνει, με αφορμή την πολιτιστική πρωτεύουσα, την διεκδίκηση, στην οικονομία μας μέσω του τουρισμού. Ναι. Σας λέω ένα από τα πολλά παραδείγματα. Η Επιτροπή είχε σταθερά μόνιμα μέλη ή υπήρχε αίσθηση, δημιουργήθηκε αίσθηση ότι μπαίναν και βγαίναν άνθρωποι? Υπήρχε η Επιτροπή Διεκδίκησης που είχε και την καλλιτεχνική επιμέλεια μέσω της κυρίας Κοντούρη, αλλά και το τεράστιο διοικητικό έργο που κάναμε υπό την ευθύνη μου, της Αντιπροέδρου της κυρίας Μέγα, της εκτελεστικής διευθύντριας της κυρίας Στρατιάνη, της κυρίας Σταρβανιτάκη που συντόνιζε το έργο και είχε το θέμα των υποδομών κυρίως. Έγιναν επιτροπές από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, βοήθησαν σημαντικά, βοήθησαν και άλλοι φορείς και συντάχθηκε αυτός ο φάκελος από τους κατάλληλους ανθρώπους. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα, η Επιτροπή Παρουσίασης καθορίστηκε από θεσμικούς, από την καλλιτεχνική διευθύντρια απαραίτητα και από ανθρώπους του γραφείου που μας έκανε την παρουσίαση και ανθρώπους του πολιτισμού, μάνατζερ πολιτισμού. Ναι, αυτό ήταν μια επιλογή δική σας, έτσι, την οποία, ας πούμε, άλλοι μπορεί να μην έκαναν. Μια επιλογή της Επιτροπής εννοώ. Του Δήμου, μια επιλογή του Δημάρχου, μια επιλογή του Πνευματικού Κέντρου. Ο τρόπος παρουσίασης με ένα βίντεο, διγράφτηκε αυτό από την Αγγλία. Ο τρόπος παρουσίασης θα έλεγα ότι ήταν πρωτοποριακός. Συμπληρώθηκε ο φάκελος με στατιστικά στοιχεία. Παρουσιάσαμε το όλο θέμα του ημιώρου με δύο γιγαντοοθόνες. Εντυπωσιάστηκε νομίζω η Επιτροπή και δεν χρησιμοποίησαμε μια απλή μέθοδος κουραστική παρουσίασης. Για τα μέλη της Επιτροπής, ξεκίνησα να λέω πριν ότι διατυπώθηκαν παράπονα από ανθρώπους που είχατε καλέσει να μετέχουν στην Επιτροπή. Και για παράδειγμα, θα επικαλεστώ, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα, το Μωυσή Ελισάφ, ο οποίος έχει πει πολλές φορές και δημόσια ότι ήμουνα μέλος της Επιτροπής, αλλά δεν με κάλεσε ποτέ κανένας να με ρωτήσει κάτι. Όχι. Και αυτό ισχύει και με άλλους ανθρώπους. Όχι. Εμείς αξιοποιήσαμε, κάναμε δηλαδή μια λίστα της Επιστημονικής Επιτροπής των ανθρώπων, των διανοούμενων της περιοχής μας, πανελλαδικά, που θέλαν να βοηθήσουν την Ήπειρο, έχουν συμβάλει σε αυτό το σκοπό. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο Μωυσής, ο κ. Μωυσής Ελισάφ, και μας έστειλε απόψεις. Άλλωστε, εκεί μέσα ήταν και ο Ραφαήλ Μωυσής, ένας αξιόλογος άνθρωπος που μας βοήθησε μέχρι το τέλος. Και τον είχαμε εκπρόσωπο στην Επιτροπή. Μας παρουσίασε και μας ενίσχυσε μαζί με τον κύριο Γιωτίτσα, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τα οικονομικά θέματα, το εβραϊκό ζήτημα, το μουσείο κλπ. Άρα δεν μπορεί να παραπονιέται τουλάχιστον ο κύριος Μωυσής για αυτό το πράγμα. Δεν αγνοήθηκε κανένας. Πήραμε απόψεις από 60 και πλέον επιστήμονες και καλλιτέχνες. Τα είδαμε συγκεντρωτικά και τα αξιοποιήσαμε στο φάκελό μας. Και το φάκελο αυτό
είπα πως καταρτίστηκε, ναι, και όχι θα από το πνευματικό κέντρο, μάλιστα, από ανθρώπους διανοούμενους με επικεφαλής και μάνατζερ πολιτισμού με επικεφαλής την κυρία Κοντούρη και το σύμβουλο, τους συμβούλους που είχαμε προσλάβει για να γράψουν αυτό το συγκεκριμένο φάκελο. Δεν τον έγραψα εγώ, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε το ξέραμε. Πάντως αυτή είναι η κατηγορία της αντιπολίτευσης. Ήταν μια κλειστή ομάδα γύρω από εσάς ή από τον Δήμαρχο, η οποία έκανε κουμάντο και συντόνισε αυτή τη διαδικασία. Σαν ένα όρατο χέρι. Ναι. Ενκρυπτό, λέει ο κ. Μπαρτζόκας, λέει και ξαναλέει. Και την αντιπολίτευση, τι χρησιμοποιήσατε φάκελο, την αντιπολίτευση για να έρθουμε και σε αυτές τις αιχμές και σε αυτά τα πράγματα. Η αντιπολίτευση συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου, που ενημερωνόταν συχνά, που έπαιρνε όλες τις αποφάσεις. Υπήρχε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φακέλου, που συμμετείχε και η αντιπολίτευση. Όλα παραλήφθηκαν κανονικά. Υπήρχε ομοφωνία σε αυτό. Ήταν υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Παπαριώτη, και λειτουργήσε αποτελεσματικά, χωρίς διαφωνίες. Τότε γιατί φωνάζει ο Μπαρτζόκας, μπορεί να μου δώσει ένα λόγο? Θέλει να κάνει μια αντιπολίτευση. Και αυτό είναι μόνο? Νομίζω πως ακόμα δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Είναι καιρός να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση, να προσφέρει στην πόλη όπως έχουν προσφέρει πάρα πολύ και στη συνέχεια ξαναδοκιμαστεί. Πάντως αποφύγατε ή δεν σας δόθηκε ευκαιρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, να κάνετε μια ευρύτερη ενημέρωση? Ήταν θέμα μυστικότητας αυτό που είπατε πολλές καταρχάς φορές. Καταρχάς κάλεσα τους εκπροσώπους στο Δημαρχείο, στο γραφείο του Δημάρχου, τους εκπροσώπους όλων των παρατάξεων. Κάποιοι ήρθαν, κάποιοι δεν ήρθαν. Ενημέρωνα συνεχώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημέρωνε ο Δήμαρχος τους επικεφαλείς. Είχαν ενημέρωση μέσα από το ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου, γιατί εκπροσωπούνται όλοι και όσοι παραπονιούνται σήμερα. Ήμασταν ανοιχτοί στην όλη διαδικασία. Αν είχαν λύσεις και μάλιστα μαγικές, ας ερχόταν να μας τις πούν. Ναι, λένε, δεν τους ρωτήσατε. Μα δεν τους ρωτήσατε, λένε, δεν τους ρωτήσατε επισταμένως, δεν τους ρωτήσατε συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί και τις ενημερώσεις που λέτε που ήμασταν, ότι κάνατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί που ήμασταν κρυμμένοι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται μια ενημέρωση. Αν έχει συγκεκριμένε προτάσει, έρχεσαι και στι καταθέσει. Από όσο θυμάμαι, τι κουβέντε που είχατε κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, ήταν πολύ γενικέ. Φυσικά και θα ήταν γενικέ εκεί πέρα. Αλλά υπήρχαν επιτροπέ, συμμετείχαν άνθρωποι τη εκπαίδευση, όπω προείπα, μα φέραν προτάσει. Πιθανόν είχαμε ξεχάσει και ανθρώπου, ήρθαν καλοπροαίρετα και ενίσχυσαν αυτή τη διαδικασία προ τη διεκδίκηση αυτού του θεσμού σημαντικά. Και με προτάσεις τους αξιοποιήθηκαν όλα αυτά, συνετέθηκαν αυτά σε ένα φάκελο των 80 σελίδων, όπως περιορισμένα είχαμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Ουδέν κρυπτών. Αυτό που κρατήσαμε κρυφό ήταν το πολιτιστικό μας πρόγραμμα στο τέλος και τα στοιχεία του φακέλου, προκειμένου όμως κάναν όλες οι πόλεις. Ναι. Σήμερα όλες οι πόλεις, διάβασα πρόσφατα το μεσημέρι για τη Λάρισα, θα ανακοινώσει το φάκελό της. Εμείς και θα τον ανακοινώσουμε και θα τον αξιοποιήσουμε όπως προείπα. Η πολιτική ευθύνη άρα την αναλαμβάνετε εσείς ως Δημοτική Αρχή, έτσι, για το καλό Φυσικά, ή κακό αποτέλεσμα. Ήταν έργο της, ήταν μια επιδίωξη και ένα έργο της Δημοτικής Αρχής που συνένωσε όλη την γεννιώτικη και την πανεπιρωτική κοινωνία. Την πανεπιρωτική, υπήρξαν άλλες πόλεις εδώ, πέρα από ψήφισμα, συμπαράστασης, στήριξης κλπ. Με άλλο τρόπο υπήρχαν, συνυπήρχαν μαζί σας στην κοινή διεκδίκηση η Άρτα, η Πρέβεζα και Φυσικά η Γουμενίτσα ή μόνο στον τίτλο μας? Φυσικά για να και συνυπήρχαν. Ζητήσαμε από τους αρμόδιους αντιδημάρχους τις απόψεις τους. Μας τις στείλαν, μας παραχωρήσανε όπως απαιτείται τις εγκαταστάσεις τους. Κάναμε και κοινές εκδηλώσεις. Θα συνεχίσουμε με εντονότερο ρυθμό και μία μίξη όλων αυτών των προτάσεων για τα επόμενα έτη. Είναι μία εμπειρία και μία παρακαταθήκη την οποία θα αξιοποιήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε το φάκελο. Αυτό το φάκελο λοιπόν λέτε ότι θα το χρησιμοποιήσετε, έτσι? Βεβαίως. Θα το χρησιμοποιήσετε και εφόσον βασίζεται και το υπηρεσιακό σχέδιο Βεβαίως. Και το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης πάνω του, κουμπώνουν. Η Καλαμάτα λένε πούμε δύο λόγια για τα οικονομικά, γιατί με ρωτήσατε ναι, θα το ρωτούσα. Θα το ρωτούσα, εκεί θα ερχόμουν. Η Καλαμάτα λέει ότι είχε. Καταρχάς το μπάτζετ που ξόδεψε για την κατάρτιση του φακέλου, από ό,τι μου έλεγε χθες ο Δήμαρχος, είναι γύρω στις 185.000. Όχι, 280 και πλέον. Και είχε και συμμετοχές και είχε και παραγωγές. Έτσι μου είπε ο Δήμαρχος χθες, εδώ, δημόσια, 185.000. Αυτό ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να το αφισβητήσω ότι λέει ο Δήμαρχος, τέλος πάντων. Εμείς κάτι παραπάνω. Απλά ίσως δεν ήταν. Δεν είχε τα στοιχεία, δεν το αμφισβητώ ούτε εγώ. Ναι, άρα κάπου εκεί λέτε ότι κινήθηκαν τα έξοδα για όλες τις πόλεις, για την κατάρτιση του φακέλου, πάνω κάτω, γύρω στα 250 χιλιάρικα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Τα έξοδα των πόλεων, από ό,τι γνωρίζω, κινήθηκαν στα 250 χιλιάρικα και κάτι πλέον.
Άλλες πόλεις κλώδεψαν, είναι 2-3, αρκετά περισσότερα. Mm-hmm. Αλλά αυτά δεν βγαίνουν και όλα στην επιφάνεια. Ναι. Λοιπόν, είχαμε καταρτήσει ένα προϋπολογισμό από την αρχή, 150.000 από το Δήμο και 100.000 από χορηγίες. Τα έξοδά μας, της όλης διοργάνωσης, των συμβούλων, του τεχνικού γραφείου που πήραμε για την παρουσίαση, των στούντιο που γράψαμε και μας παρουσίασαν, τις εκδηλώσεις που χρηματοδοτήσαμε, τις μετακινήσεις, τις διασυνδέσεις με άλλες πόλεις. Μέχρι τώρα είμαστε 230.000. Έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα? Αυτά τα χρήματα έχουν πληρωθεί, τα 120 περίπου χιλιάρικα. Υπάρχουν τα εντάλματα, είναι έτοιμα, είναι στον επίτροπο, στην υπηρεσία επιτρόπου. Τα εξετάζει, τα εγκρίνει και στη συνέχεια θα πληρωθούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Σύνολο 230 δηλαδή. 230 χιλιάρικα. Ναι. Τα 150 και τα 80 από χορηγίες επομένως. Τα 150 του Δήμου και τα 80 από χορηγίες. Ναι. Τις βρήκαμε τις χορηγίες, τις έχουμε δηλαδή. Τις βρήκαμε, ευχαριστούμε τους χορηγούς, επισκεφτήκαμε τις εταιρείες. Στα σχετικά πλακάτ χρησιμοποιήσαμε και στις εκδηλώσεις τα ονόματά τους. Μας παρασχέθηκαν και επιπλέον στήριξη εφόσον προχωρήσουμε. Νομίζω πως κινηθήκαμε σε μεγάλες εταιρείες σε αυτό το εγχείρημα. Είναι τα νερά, οι δύο εταιρείες, είναι η Πίνδος, η συνεταιριστική επιχείρηση. Η συνεταιριστική τράπεζα. Η συνεταιριστική τράπεζα, η ΕΒΓΑΖ του... τα υγρά αέρια του κ. Φαρμάκη. Μια εταιρεία κατασκευής που χρησιμοποιούμε και μας καούσε στην Αθήνα. Δεν ξέρω, ξεχνάω κάποιον. Μάλιστα. Η Καλαμάτα λέει μεταξύ των άλλων για τα οικονομικά ότι είπε στην Επιτροπή ότι έχω 5 εκατομμύρια εδώ. Τα έχω ήδη δηλαδή για τις υποδομές που λέω ότι έχω στο φακελό μου. Εμείς το κάναμε αυτό ή όχι? Φυσικά. Εμείς το κάναμε και εξασφαλίσαμε και τα εχέγγυα. Στην τράπεζα έχουμε 19-20 εκατομμύρια σχεδόν. Πήραμε το έγγραφο από την Τράπεζα Πυραιός και φυσικά πήραμε και διαβεβαιώσεις ότι μπορούν οικονομικά, δηλαδή, να μας δανειοδοτήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί ανταποκρινόμαστε πλήρως στις υποχρεώσεις μας. Σε σχέση και με τον... εξήγησε πλήρως και ο κύριος Γιωτίτσας και ο Δήμαρχος, αλλά και ο κύριος Μωυσής και ο Συμβουλός μας επαρκώς στην Επιτροπή τα οικονομικά, αλλά και την αξιοπιστία μας, την οποία θα έλεγχε το αρμόδιο Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θράκης. Σε σχέση με το λόμπινγκ, επειδή ήταν κάτι που είχαμε κουβεντιάσει πάρα πολύ και επιμείνατε κι εσείς πάρα πολύ σε αυτό, μου έκανε εντύπωση χθες στην κουβέντα μου με τον Δήμαρχο ότι ήταν σαν να, έκανε σαν να μην τους αφορούσε καθόλου αυτό το πράγμα. Μόλις το Ρόν είχατε στήριξη, είπε: εμείς είχαμε το φάκελό μας μόνο. Ούτε καλλιτέχνες, ούτε πολιτικούς, ούτε τίποτα. Εμείς πήγαμε μόνοι μας με το φάκελό μας. Αυτό είπε ο κ. Καλλιτέχνες καταρχάς χρησιμοποιήσαμε στην διαφήμιση αυτή τη διεκδίκηση και στην όλη πορεία. Είχαμε ένα λόμπι. Είχαμε επιστολές στήριξης, να αναφέρω το Πατριαρχείο π.χ., να αναφέρω το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Γενικώς όλη η Ισραηλιτική κοινότητα ανά τον κόσμο έχει προσφέρει τη στήριξή της. Να αναφέρω τους Τουρκογιαννιώτες με τους εκπροσώπους. Να αναφέρω τον επιστήμονα που ήρθε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο μας και έγινε μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τον κύριο Νανόπουλο. Αλλά σωρία επιστολών. Είχαμε επαφές με πόλεις της Ρουμανίας, με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Εξετάστηκαν αυτά από την Επιτροπή, κύριε Γκούγκο. Έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Τα αναφέραμε, τα δείξαμε. Μάλιστα. Φυσικά, ίσως σε ένα δεύτερο στάδιο να εξετάζονται αποτελεσματικότερα. Μάλιστα. Προσπαθήσαμε με κάποιες πρωτοβουλίες να δημιουργήσουμε ένα λόμπι. Ίσως εδώ ήμασταν αδύνατοι, γιατί δεν είχαμε και το χρόνο. Και ίσως. Νομίσαμε ότι στη δεύτερη φάση το λόμπι χρειάζεται και ίσως και φυσικά χρειάζεται πάρα πολύ περισσότερο. Θεωρούσαμε άρα δεδομένο ότι θα περάσουμε στη δεύτερη φάση. Και είπατε πριν για τους τέσσερις. Ήμασταν αισιόδοξοι. Και... αν περούσα τέσσερις, θα είμαστε στη τέταρτη δηλαδή, σίγουρα λέτε. Ή κατά μεγάλη πιθανότητα. Δεν παίρνει προτεραιότητα στην επιλογή από την Επιτροπή σε αυτή τη φάση. Θεωρούνται όλοι ισότιμα πέρασαν. Θα είμαστε ενώ η τέταρτη που θα περνούσε, αν ήταν τέσσερις. Συνήθως μάλλον παρουσιάζονται, ανακοινώνονται αλφαβητικά. Μάλιστα.